Από το τείχος Βανέργειας νούμερο 60, Ιερός Αγώνας, ο Πρεσβύτερος Βασίλειος Ακελαρόπουλος, ο Παπάς των Καλτεζών, 1873-1942. Ότι ο ζήλος του οίκους κατεβάγε μη και νεοδισμοί των νεοδιζόντων με σε επέπεσον επέ με, Ψαλμός 68. Γεννήθηκε στο χωριό Καλτεζή της Αρκαδίας το 1873. Καταγόταν από οικογένεια ηρώων οπλαρχηγών, όπου οφείλει και τη δυναμική προσωπικότητα του. Οι γονείς του, Δημήτρης και Χρυσάφο, απέκτησαν 6 παιδιά. Ο Βασίλειος ήταν το ιστερνοπαίδι τους. Ήσαν γεωργοί και ο πατέρας του για πολλά χρόνια έκαμε δήμαρχος και αστυνόμος στο χωριό. Ο Βασίλειος τελείωσε το σχολαρχείο το 1891, σε ηλικία 18 ετών παντρεύτηκε τη Χριστίνα, το γένος Πετράκη, μια απλοϊκή και καλό καρδικόρη από το Δυράχιο Μεγαλοπόλεως. Απέκτησαν 14 παιδιά, αλλά τους έζησαν μόνο τα 10. Από αυτά τα 4 ήταν αγόρια και τα 6 κορίτσια. Ήταν καλός και στοργικός πατέρας ο Βασίλειος, αλλά περισσότερο θεοφοβούμενος χριστιανός. Από 15 χρονών άρχισε να γλυκαίνεται στην τέχνη της ψαλμωδίας και πολύ γρήγορα γνώριζε άριστα το τυπικό της εκκλησίας. Το μοναστήρι μάλιστα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, που ηγούμενος ήταν ο Παπαγεράσιμος Πετράκης, αδελφός της γυναίκας του, συνήθιζε να πηγαίνει και τακτικά να ψάλει στις αγρυπνίες. Ζούσε με την οικογένειά του μια ήσυχη και χριστιανική ζωή. Φαίνεται όμως ότι ο Θεός, εκτός από οδηγό της οικογένειάς του, τον είχε προορίσει για τον ποιμένα των προβάτων του. Έτσι, το έτος 1902 ο Βασίλειος χειροτονήθηκε ιερεύς. Και να πως ο Θεός τον οδήγησε στην ιεροσύνη. Στη γυναικεία ιεραμονή του Αγίου Νικολάου Καλτεζών ζούσε μια ενάρετη μοναχή, η Πελαγία. Είχε το χάρισμα να προλέγει με σοφία και απλότητα στους ανθρώπους τη βουλή του Θεού με σκοπό να τους βοηθήσει, να τους προφυλάξει από το κακό. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Βασίλειο. Κάποια ημέρα, περνώντας από μπροστά του, η Πελαγία σταμάτησε και τον κοίταξε λέγοντάς του: «Άντε Βασίλη, και εσύ χρυσό σταυρό κρατάς». Τα λόγια αυτά ήταν τότε αδύνατο στον Βασίλειο να τα εξηγήσει και συνεχώς τον απασχολούσαν στη σκέψη. Έτσι το 1902 και εκείνος ήταν 29 χρονών, ανακατευόταν στα πολιτικά προσπαθώντας να βοηθήσει το θείο του, ξάδελφο του πατέρα του, που ήταν 25 χρόνια βουλευτής. Γι' αυτό συχνά επισκεπτόταν τα γύρω χωριά. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις του στην Τρίπολη στεναχωρήθηκε υπερβολικά όταν ο κουνιάδος του, που ήταν και υπάλληλος της νομαρχίας, του συνέστησε να παρατήσει τα πολιτικά γιατί δεν του τέριαζαν. Αυτό του στήχησε και έφυγε από εκεί πειραγμένος. Κάθισε σε ένα καφενεδάκι και έβγαλε να διαβάσει την εφημερίδα του για να διασκεδάσει την πίκρα του. Σε μία στιγμή του φάνηκε σαν μία σκιά να πέρασε δίπλα του και μία φωνή άκουσε να του λέει: «Τι κάνεις εκεί Βασίλεια?» Γεμάτος απορία και φόβο έριξε το βλέμμα του τριγύρω να δει ποιος ήταν. Και τότε άκουσε πιο δυνατή φωνή: «Σήκω, να πάει να γίνεις ιερέας». Με αγωνία έτρεξε πίσω στον κουνιάδο του για να του ανακοινώσει, αφήνοντας τον έκπληκτο, την απόφασή του να γίνει παπάς. Και μετά χωρίς καθυστέρηση πηγαίνει στην Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και τα εμπιστεύεται όλα στον ηγούμενο. Κάθισε εκεί 40 ημέρες προετοιμάζοντας τον εαυτό του να δεχτεί το μεγάλο αξίωμα στο οποίο πια ο Θεός τον έσπρωχνε. Όταν ήρθε η ευλογημένη ώρα και ζήτησε την ψήφο των συγχωριανών του για να γίνει εφημέριός τους, αλλά με χαρά και με αγάπη διαβεβαίωσαν την αξιοσύνη του βασιλείου. Μόνο ο επίσκοπος Μαντινίας Θεόκλητος Βίμπος, προσωπικός και στενός φίλος του βουλευτή θείου του,
καθυστερούσε τη χειροτονία αυτή και ο λόγος ήταν πως ο βουλευτής θα έχανε τον πιο πολύτιμο βοηθό του. Τελικά, με την επέμβαση της Βασίλισσας Όλγας, ο επίσκοπος δέχτηκε και το 1902 τον χειροτόνησε ιερέα στο Μητροπολιτικό Ναό της Τρυπόλεως, στον Άγιο Βασίλειο. Στο χωριό τον υποδέχτηκαν με κοδωνοκρουσίες και συνόδευσαν μέχρι τον ναό, όπου έγινε δοξολογία. Την επομένη, ο πατήρ Βασίλειος πήγε στη Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα για να τελειοποιηθεί στο τελετουργικό των Αγίων Μυστηρίων. Και μετά ο πατήρ Βασίλειος ανέλαβε εφημέριο στο ναό του χωριού, τον Άγιο Δημήτριο. Παράλληλα λειτουργούσε και στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα Κουβέλια, καθώς και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών. Όλοι σέβονταν και υπεραγαπούσαν τον πατέρα Βασίλειο για τις πολλές του αρετές. Σε κάθε πράξη του έδινε και ένα κομμάτι από τον εαυτό του, γεμάτος απλότητα, καλοσύνη, φιλοδοξία, φιλοξενία και πολλή αυστηρότητα στο θέμα των παραδόσεων, ποίμενε τη νέα ποιμαντική του οικογένεια και η απλότητά του ήταν πολύ εμπνευστική και φιλοσοφημένη. Μας διηγούνται ότι ένα Σάββατο ο πατήρ Βασίλειος θα λειτουργούσε στη Μονή Καλτεζών με το δεσπότη που τον είχε κυριοτονήσει, θα ακολουθούσε μνημόσυνο ενός που ήταν προσωπικότητα στο χωριό και ευεργέτης της Μονής και γι' αυτό ο ναός ήταν κατάμεστος από τον κόσμο. Ο δεσπότης πήγε, έτυχε να είναι αδιάθετος αυτή την ημέρα, φώναξε τον πατέρα Βασίλειο και του ανακοίνωσε ότι θα ήταν ο ομιλητής της ημέρας. Ο Παπαβασίλης, πάντα πρόθυμος, ναι δεσπότη μου, με την ευχή σου να μιλήσω. Από αυτή την ώρα ο πατήρ Βασίλειος προσπαθούσε να σκεφτεί πως θα ωφελούσε περισσότερο τους συγκεντρωμένους πιστούς. Σε κάποια στιγμή τον βλέπουν να βγαίνει από τον ναό και να επιστρέφει αμέσως, έχοντας κάτω από το ράσο του ένα δέμα τυλιγμένο με μαύρο πανί που έβαλε σε απορία όσους το παρατήρησαν. Μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, ο πατήρ Βασίλειος πήρε ευλογία από τον χωροστατούντα αρχιερέα, βγήκε στην ωραία πύλη για να ομιλήσει. Ξετυλίγοντας το μαύρο πανί που είχε τυλιγμένο το μυστηριώδες για πολλούς δέμα, αποκάλυψε ένα λευκότατο κρανίο ενός θανόντος που το είχε πάρει από το οστεοφυλάκιο. Μπροστά στους έκλειπτους επίσκοπους και πιστούς, ο σοφός πατήρ Βασίλειος άρχισε να κάνει εμπνευστικές ερωτήσεις, τις οποίες ο ίδιος απαντούσε προς ωφέλεια των πιστών και που αποδείχθηκε ξεκάθαρα τη ματαιοδοξία της επίγειας ζωής. Με τη ζωντανή του αυτή διδασκαλία περί ματαιότητας είχε καταφέρει όλων τα μάτια να βουρκώσουν και να προβληματιστούν. Το δε δεσπότη να πλησιάζει γεμάτος έκπληξη για να το συγχαρεί. Να έχω την ευχή σου, Παπα Βασίλη. Από το στόμα σου σήμερα άκουσα το καλύτερο κήρυγμα της ζωής μου. Για τη φιλοξενία του είχε γίνει παντού ξακουστός. Ο ιερομόναχος πατήρ Πολύκαρπος Βλάχος από τις Καλτέζες αποκαλεί τον πατέρα Βασίλειο Αβραάμ. Ο Κυρδημήτρης Αναγνωστόπουλος, πρόκειτος του χωριού, χαρακτηριστικά λέει ότι το σπίτι του γέροντα δεν ξεψήρισε ποτέ, εννοώντας πως διαρκώς φιλοξενούσε κόσμο και δεν πρόφταναν να το καθαρίσουν. Σημερινοί καλτεζιώτες θυμούνται επίσης αυτό που πάντοτε ο πατήρ Βασίλειος συνήθισε να λέει και να εφαρμόζει ταυτόχρονα. Το σπίτι του παπά δεν πρέπει να έχει κλειδί. Και πράγματι ο πατήρ Βασίλειος ποτέ δεν χώριζε τους επισκέπτες που του χτυπούσαν την πόρτα. Δεν τους ξεχώριζε. Όλους με την ίδια αγάπη και στοργή τους δεχόταν. Είχε μάλιστα εμφυτεύσει και στην παπαδιά του το χάρισμα αυτό. Και όταν κάποτε τον καιρό του αποκλεισμού 1917 την επισκέφτηκε η μάνα του Αναγνωστοπούλου και τη βρήκε να ζυμώνει δύο χούτες αλεύρι, αμέσως μέριασε το μισό και το προσέφερε για τα παιδιά της γειτόνισσας. Και τα πρόσφατα ακόμη που έφερνα στην εκκλησία, τα μοίραζε σχεδόν όλα. Δωρεάν λάβετε, δωρεάν δότε, απαντούσε στα παράπονα των δικών του. Η μικρότερη κόρη του, η Αρχοντία, μας διηγήθηκε το εξής σχετικό με την απεριόριστη φιλοξενία του σεβαστού πατέρα της. Μια χρονιά της πρώτης δεκαετίας των διωγμών των Γόχ, ο πατήρ Βασίλειος με την οικογένειά μας βρισκόταν στην Αθήνα. Εκτός από τα δικά του τα παιδιά να θρέψει, είχε να θρέψει τρία ορφανά που άφησε πεθαίνοντας η κουνιάδα του. Μεγάλη φτώχεια. Πολλές δυσκολίες στην οικογένεια. Ο πατήρ Βασίλειος όμως ποτέ δεν σταμάτησε να φέρνει ξένους στο τραπέζι μας. Μία μέρα λοιπόν, χωρίς να μας ειδοποιήσει,
Αυτό δυστυχώς το έκανε πολλές φορές, έφερε 4 ξένους για το μεσημεριανό φαγητό. Έρχεται αμέσως στην κουζίνα και με ρωτά, τι καλό φαΐ έχουμε σήμερα, παιδί μου. Ντολμάδες έχουμε, πατέρα, μα δεν φτάνουν για όλους μας. Μα γιατί, πατέρα, δεν μας προειδοποίησες ότι θα έχουμε ξένους. Μα κόρη μου, μαζί με τους 11 θα φάνε οι 15. Μου είπε χαμογελώντας και μπήκε στην τραπεζαρία που ήσαν οι ξένοι. Σερβίραμε για τους ξένους τον παπά, την παπαδιά και τα μεγαλύτερα αδέλφια μου. Τα μικρότερα αδέλφια μου και τα ξαδέλφια μου τα κράτησα μέσα στην κουζίνα. Κάτι θα βρισκόταν για συμπλήρωμα. Όταν ο πατέρας σηκώθηκε να ευλογήσει το τραπέζι και είδε ότι μισή οικογένεια έλειπε, με αυστηρή φωνή μας κάλεσε να σερβίρουμε για όλους το τραπέζι. Είχε τη συνήθεια να καθόμαστε όλοι στο τραπέζι, μικροί και μεγάλοι. Τι να κάναμε, αρχίσαμε να σερβίρουμε. Αυτό όμως που μας ενέβη ήταν θαυμαστό και εκπληκτικό. Γεμίζαμε τα πιάτα των παιδιών και η κατσαρόλα αντί να αδειάζει γέμιζε με ντολμάδες. Βλέποντας τούτο άρχισα να τρέμουν από φόβο τα πόδια μου. Όταν στο τέλος είχαμε σερβίρει για όλους χορταστικά, η κατσαρόλα ήταν ακόμα μέχρι τη μέση γεμάτη. Όταν τέλος έφυγαν οι ξένοι, ήρθε ο πατέρας μου όπως έκανε πάντα στην κουζίνα ευχαριστημένος για το πλούσιο και γευστικό φαΐ τους που σέρβιρα. Με βρήκε καθισμένη να κλαίω με αναφιλητά. Χαϊδεύοντας τα μαλλιά μου, με ρώτησε τι είχα. Το φαγητό, πατέρα, ίσα ίσα για μας μόνο έφθανε. Και τώρα όχι μόνο όλοι μας φάγαμε χορταστικά, αλλά και περίσεψε αρκετό και για το βράδυ. Έκανε το σταυρό του γεμάτος αγαλίαση και είπε, παιδί μου, ζήσεις χρονίσεις, ποτέ μη με εμψημυρίσεις. Είναι μεγάλος ο Θεός μας. Φρόντιζε πάντοτε να τηρούνται τα τυπικά, τα μοναστηριακοί κανόνες των Αγίων Πατέρων και κάποτε που ο επίσκοπος Γερμανός Μεταξάς νέος τότε θέλησε να παραμείνει για μία βραδιά στη γενική αμονή του Αγίου Νικολάου Καλτεζών, ο πατήρ Βασίλειος του έφερε εμπόδιο, θέλοντας να αποφύγουν τα τυπικά σχόλια κουτσομπολιά του κόσμου. Άγιε Δέσποτα, ιεροί κανόνες απαγορεύουν τη διανυκτέρευση ανδρών σε γυναικείο μοναστήρι. Το φτωχικό μου όμως το χωριό πιο πάνω με χαρά θα σε φιλοξενήσει. Η προσευχή του πάντοτε δυνατή και καθαρή έφτανε στο Θεό και ο Θεός πάντα του πρόστρεχε. Κάποια χρονιά έπεσε πάλι πολύ ακρίδα στο χωριό που έφερνε παντού καταστροφή. Ο πατήρ Βασίλειος κάλεσε τους χωρικούς να μαζευτούν στα χωράφια. Εκεί έκαμε αγιασμό, εδιάβασε με θέρμη την ευχή του Αγίου Τρίφωνα και ράτσε ολόκληρη την ακριδόπληκτη περιοχή. Οι ακρίδες σήκωσαν φτερά και σαν σύννεφο χάθηκαν. Άλλη χρονιά την άνοιξη έπεσε πειρασμικό σμερδάκι στα γιδοπρόβατα του χωριού και ψοφούσαν. Με τις ευχές του Αγίου Μοδέστου και τον αγιασμό τα ζωντανά γλίτωσαν. Άλλοτε πάλι κινδύνευσαν οι ελιές, τα αμπέλια και τα μελίσια τους από την ξηρασία. Ανήμερα του προφήτη Ηλία που η ζέστη ήταν ανυπόφορη, ο πατήρ Βασίλειος λειτουργήσε στον Άγιο Δημήτριο και στο τέλος κάλεσε το εκκλησίασμα να τον ακολουθήσουν με τα λάβαρα, τα εξαπτέρυγα και την εικόνα του προφήτη Ηλία σε λιτανία πηγαίνοντας προς το κατεστραμμένο εκκλησάκι του προφήτη. Μια μέρα έξω από το χωριό, σαν έφτασαν εκεί, καταϊδρωμένοι από τη ζέστη, γονάτισαν όλοι και ο πατήρ Βασίλειος διάβασε με κατάνοιξη τις ευχές για την ανομβρία. Δεν πρόλαβαν να γυρίσουν πίσω. Ο ουρανός σκεπάστηκε με σύννεφα και σε λίγο δυνατή βροχή ξέσπασε, συνοδευόμενη από στραπόβροντα. Η ιερή λιτανία συνεχίστηκε μέχρι όπου έφτασε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Εκεί οι ευσεβείς καλτεζιώτες με τον άξιο εφημέριό τους έκαναν ευχαριστήριο δοξολογία στον προφήτη Ηλία και για χάρη τους άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού. Η πίστη του πατρός Βασιλείου ήταν τόσο μεγάλη ώστε είχε σβήσει κάθε ανθρώπινο φόβο και τον είχε οπλίσει με θάρρος και τόλμη. Κάποια φορά πήγε να λειτουργήσει στη δεύτερη ενορία του στο χωριό Κουβέλια. Έμεινε όλη την ημέρα εκεί για να εξομολόγησε τους πιστούς και αργά το βράδυ ξεκίνησε για το χωριό φορτωμένος
με ένα ταγάρι στον νόμο. Όταν κόντευε να περάσει το ρέμα που χώριζε στα δύο χωριά, ο διάβολος που τότε δεν τον άφηνε σε ησυχία, παρουσιάστηκε εμπρός του μεταμορφωμένος σε λαγίνα, σκύλος υπερμεγέθης, και δείχνοντας τα δόντια του προσπαθούσε να τον φοβήσει. Ενισχυσμένος από τα λόγια του Χριστού, ιδού δίδω ημίν την εξουσία του πατήν πάνω όφεων και σκορπίων, και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Λουκά Αγιώτα 19, ο πατήρ Βασίλειος χωρίς να φοβηθεί βγάζει τον ξύλινο σταυρό που είχε πάντα επάνω του και κάνοντας στον αέρα το σημείο του σταυρού λέγει «Σε εξοργίζει ο διάβολος τη δύναμη του σταυρού να εξαφανιστεί». Λίγο πιο πίσω ακολουθούσε κάποιος χωρικός που σαν είδε τον Παπα Βασίλη να σταματά στο ρέμα και να σταυρώνει από φόβο του καρφώθηκε σε ένα από το φόβο του κρύφτηκε σε ένα χαμόδεντρο. Σαν όμως ο πατήρ Βασίλειος προσπέρασε, τον ακολούθησε και εκείνος, ταχύνοντας τα βήματά του για να τον φτάσει. Τον πλησίασε αρκετά και ακούγοντας τις προσευχές που ο πατήρ Βασίλειος συγγόλεγε, τον ερωτά: «Τι έπαθες, Παπα Βασίλη, και όλο μουρμουρίζεις?» Νομίζοντας ο πατήρ Βασίλης ότι αυτή τη φορά ο διάβολος μεταμορφώθηκε σε άνθρωπο με οργή, σήκωσε τη μαγκούρα του για να τον χτυπήσει. «Προς Θεού, Παπα Βασίλη, εγώ είμαι ο Φώτης, ο Γκέσουρας». Έτσι, ο χωρικός μόλις γλίτωσε μια μαγκουριά, τη μαγκουριά που ήταν έτοιμος να καταφέρει ο πατήρ Βασίλειος στον πειρασμό. Όταν το 1924 η Εκκλησία της Ελλάδος άλλαξε το Ιουλιανό ημερολόγιο με τον παπικό, ο πατήρ Βασίλειος και το ποίμνιό του αντέδρασε ζωηρά. Και ο πατήρ Βασίλειος απέτρεπε πάντοτε τους χωρικούς από το πεπλανημένο ημερολόγιο, όπως χαρακτηριστικά το έλεγε. Άπειρες φορές τον τιμώρησαν και μάλιστα με αργία. Δεν την δεχόταν την τιμωρία αυτή και συνέχισε να λειτουργεί. Δέχτηκε τρομερές πιέσεις, διωγμούς και απειλές, ακόμη και ποινική δίωξη άσκησαν και τον δίκασαν στο δικαστήριο της Τρυπόλεως με την κατηγορία της αντιποιήσεως αρχής, και το οποίο τελικά τον αθώωσε. Οι διωγμοί κράτησαν δύο ολόκληρα χρόνια. Ήρθε η στιγμή που καιρόπαλα χρησιμοποίησαν για να τον απομακρύνουν τα όργανα του σχισματικού Μητροπολίτου Μαντινίας Γερμανού Μεταξά και που αποπειράθηκαν να σφραγίσουν τον ναό τους. Παρόλη την προσπάθειά τους, ο Δεσπότης με ισχυρή αστυνομική δύναμη έστειλε δικό του παπά στον ναό τους και απομόνωσαν τον πατέρα Βασίλειο στο σπίτι του. Το ποίμνιο όμως με τις συνεχείς του κακώσεις άρχισε να κουράζεται και στο τέλος δεν άντεξαν και τον εγκατέλειψαν μόνο του. Πικράθηκε πολύ και το 1927 έφυγε από το χωριό του για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Ο πατέρας Βασίλειος στην Αθήνα και κατοικετάθηκε στην κοινότητα από το Γόχα, αναλαμβάνοντας νέους αγώνες για τις ιερές παραδόσεις της Εκκλησίας μας. Τα πρώτα χρόνια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μαζί με την πολυμαλή οικογένειά του, αλλά και στη μεγάλη του ακόμη στέρηση το σπίτι του ήταν κέντρο διερχομένων των πιστών. Πολλοί περνούσαν για να τον ακούσουν για να πάρουν την ευλογία του να μοιραστούν μαζί του το φαγητό της οικογένειάς του. Και υπάρχουν άνθρωποι μέχρι σήμερα που μας το βεβαιώνουν. Κυριολεκτικά στην Ψάθα κοιμήθηκε ο πατήρ Βασίλειος. Στην Αθήνα απέκτησε μόνιμη ενορία. Κατά διαστήματα λειτουργούσε σε 20 περίπου παρεκκλήσια, όπως τον Άγιο Γεώργιο Γεωργάκη κάτω από την Ακρόπολη, στη Ζωοδόχου Πηγή και Άγιο Διονύσιο Κατσιποδίου Δάφνη, Άγιο Αθανάσιο Θυσίου, Αγίους Αποστόλους Δάφνης, Αγία Παρασκευή Μοναστηρίου και σε άλλα. Όσο ήρεμα κήρυτε και νουθετούσε το ποίμνιό του, τόσο εξαγριωνόταν όταν το υπεράσπιζε στους σχισματικούς. Το πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών που τον κάλεσαν για ένα τρισάγιο κάποτε συναντήθηκε με τους Παπα Μιχάλη και Παπαδράκο, οι οποίοι δυσφόρησαν που είδαν ξένο παπά στα χωράφια τους. Οργισμένοι τον πλησίασαν και τον προέτρεπαν να φύγει. Ο πατήρ Βασίλειος, σαν να μην συνέβαινε τίποτε, συνέχισε ψάλλοντας το τρισάγιο και σαν τελείωσε έβγαλε και δίπλωσε το πετραχύλι του και κάνοντας λίγα βήματα προς το μέρος του φώναξε άγρια: «Χαθείτε από μπρος μου, αχρίοι σχισματικοί!» Οι παπάδες, βλέποντας πάλι τον ίδιο στο ίδιο νεκροταφείο που έτυχε να ταξιδεύει
να κηδεύει κάποιον νεκρό, ο πατήρ Βασίλειος, νεοφερμένος παπάς, τόλμησε να τον εμποδίσει. Ο Παπανικόλας όμως, παλιός εφημέριος εκεί, βλέποντας τη σκηνή και γνωρίζοντας καλά τον πατέρα Βασίλειο, πρόλαβε και απομάκρυνε τον νέο παπά λέγοντάς του «Το παπά Βασίλειο ευλογημένε, πας να σταματήσεις». Αυτός μπρος στο καθήκον του δεν υπολογίζει κανένα. Είναι πράγματι αναρρύθμιτα τα περιστατικά που φανερώνουν τη θαραλέα στάση του προς τους σχισματικούς. Κάποτε κατ' εντολή του Μητροπολίτη Μασόνου Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου σφραγίστηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου Γεωργάκη και τότε έγινε για να μην λειτουργεί ο πατήρ Βασίλειος. Τότε με θάρρος και αποφασιστικότητα ο πατήρ Βασίλειος αρπάζει τον μπαστίνι του και τρέχει κατευθείαν στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Αγίας Φιλοθέης. Πηγαίνει κατευθείαν, περιφρονούντας τα τυπικά, μπαίνει στο γραφείο του Μητροπολίτη. «Εσύ διέταξες να κλείσεις τα παρεκκλήσια. Αμέσως τώρα πες τους να τα ανοίξουν. Γιατί?» Ο Αρχιεπίσκοπος ήξερε καλά τι ζητούσε ο πατήρ Βασίλειος και πολύ καλύτερα μάλιστα τον τρόπο που το ζητούσε. Γι' αυτό θεώρησε σοφό να ανοίξει τα παρεκκλήσια και τον παπά Βασίλη, τον αντάρτη των Καλτέζων, όπως χαρακτηριστικά τον έλεγε, να μην τον πειράξουν. Κάποτε πάλι που λειτουργούσε στην Αγία Παρασκευή στο μοναστηράκι, η ισχυρή αστυνομική δύναμη περιεκύκλωσε τον ναό. Όταν ο επικεφαλής αστυνομικός πληροφορήθηκε ότι λειτουργός ήταν ο πατήρ Βασίλειος Σιγοριανός του, επικοινώνησε αμέσως με τον αρχιγραμματέα της Αρχιεπισκοπής Γερμανό Ρουμπάνη για να πάρει οδηγίες. Ο αρχιγραμματέας, φοβούμενος την αντίδραση του πατρός Βασιλείου και τα επακόλουθά της, συνέστησε να απομακρυνθούν χωρίς να τον ενοχλήσουν. Τέτοια φήμη είχε δώσει ο πατήρ Βασίλειος. Όλοι απέφευγαν να τον έχουν αντιμέτωπο. Τα Χριστούγεννα του 1927 ο πατήρ Βασίλειος βρίσκεται στη Χαλκίδα και εξυπηρετεί τους εκεί πιστούς. Παρά την αστυνομική απαγόρευση, τα Θεοφάνεια κατέρχεται με τους πιστούς στη θάλασσα και τελεί την κατάδειξη του στιμίου σταυρού. Οι χριστιανοί του συμπαρίστανται με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα και έτσι αποφεύγεται κάθε επεισόδιο. Επίσης από την εφημερίδα «Η Αναγέννηση του Λαού» του 1927 και 1928 διαβάζουμε ότι ο ατρόμητος και άφοβος ζηλωτής πατήρ Βασίλειος Σακελαρόπουλος ήταν ο κηδεύσας στη μάντρα της νεομάρτυρες Εκατερίνη Ρούτη και Χαρίκλια Λιούλη. Η εφημερίδα «Σκρίπ» 4/4 του 1928 περιγράφει ένα ακόμη επεισόδιο με ήρωα τον πατέρα Βασίλειο ως εξής. Η αυτή καταδίωξη γίνεται εις το Μενίδιον. Και εκεί τη Μεγάλη Πέμπτη Μενιδιάτε κάλεσαν τον ιερέα Βασίλειον, πατέρα Βασίλειον Σακελαρόπουλο, ως της Μένη Εντάφτα, καταγόμενος σε Καλτεζόν Τρυπόλεως. Αλλά μαθούσα τούτο η Μητρόπολης, διέταξε κρυφίως τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί της ενάρξης λειτουργίας, τον συνέλαβαν και τον μετέφερον εις τα τμήμα μεταγωγών. Όταν οι κάτοικοι του Μενιδίου πληροφορήθησαν τούτο, εξεστράτευσαν στη γυναιξή και εκτέκνηση και άνω των 300 μετέφεραν εις το τμήμα μεταγωγών, όπου διαμαρτυρηθέντες κατόρθωσαν να απελευθερώσουν τον ιερέα. Το 1927 το συναδικό δικαστήριο κατεδίκασε ερήμην τον πατέρα Βασίλειο σε καθαίρεση. Εκείνος δε σταμάτησε να λειτουργεί. Αυτή ήταν η πρόκληση και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τον μήνυσε και εξεδόθη ένταλμα συλλήψεως με την κατηγορία της αντιποιήσεως αρχής. Όσες φορές και αν πήγαν τα αστυνομικά όργανα να το συλλάβουν, δίστασαν μπροστά στη λεβέντικη στάση του. «Δεν έκανα κανένα έγκλημα, δεν ζημίωσα κανένα, δεν κάνω εμπορία», απαντούσε έχοντας ήσυχη τη συνείδησή του. Στην κοίμηση της Θεοτόκου στον Κολονό, άλλη φορά σαν τελείωση θεία λειτουργία, και ο κόσμος έφυγε, παρουσιάστηκε στην πόρτα του ναού ένας ανθυπομήραρχος με δύο χωροφύλακες. Ο πατήρ Βασίλειος κατάλαβε αμέσως το σκοπό τους και ζήτησε από τον ανιψιό του που ήταν εκεί να φέρει ένα φορτάκι, ταξί, και να περιμένει στην πόρτα του ναού. Μετά όμως, όπως ήταν ντυμένος, πλησίασε τα όργανα. Με φανερή δυσφορία του ανεκκίνωσαν την εντολή που είχαν, δηλαδή να τον συνοδεύσει στο τμήμα. «Περιμένετε με λίγο», τους είπε, και μπήκε στον ιερό ναό. Αφού κατέλησε και ξεφόρησε, βάζοντας το πετραχύλι στην τσέπη του, βγήκε και πλησίασε τα αστυνομικά όργανα. «Δεν πρόκειται να σας ακολουθήσω, παιδιά μου, γιατί έγκλημα? Δεν έχω κάνει κανένα», τους είπε. «Μα πάτερ,
Έχουμε ένταλμα συλλήψεως και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Απάντησε ο επικεφαλής κάνοντας νόημα στους χωροφύλακες να τον συλλάβουν. Τη στιγμή όμως που οι χωροφύλακες τον πλησίαζαν, ένα ξαφνικό χαστούκι έδωσε στον καθένα και εκείνοι όπου στοχώρησαν αδύναμοι. Αμέσως τότε βγάζει από το πετραχύλι του, το φορά και αρχίζει. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Συγχωρέστε με, τους λέει. Αλλά αν κάνετε εσείς τη δουλειά σας, κάνω και εγώ τη δική μου. Πηγαίνω για ιεροπραξία. Άναυδους τους αφήνει και μπαίνει στο ταξί που τον περίμενε. Για άλλη μια φορά έχει ξεφύγει τη σύλληψη. Το έτος 1930 δεν απέφυγε τη σύλληψη. Αντιγράφουμε από το δημοσίευμα της ημερήσιας τότε εκδεδομένης στην Αθήνα εφημερίδα Script, το οποίο περιγράφει και την σύλληψη του Παπα Βασίλη αλλά και τα της δίκης που ακολούθησε. Η δίκη του Παπα Βασιλείου Σακελαροπούλου στο τριμελές πλημελιωδικείο Αφοθηνών με την κατηγορία της αντιποιήσεως της αρχής πανηγυρική αθώωσης αυτού. Το ζήτημα των παλαιομερολογητών, το οποίο εγέννησε μια εσπευσμένη ενέργεια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διαιρέσασα των Ορθόδοξων λαών, εις δύο στρατόπεδα εξακολουθεί να απασχολεί πότε τα αστυνομικά σαρχά των οποίων την επέβαση ζητά πάσα Μητρόπολης μεταβληθεί εις προϊσταμένη αστυνομική αρχή και πότε τα δικαστήρια εις τα οποία δια καταγγελιών πάντοτε κληρικών ή επιτρόπων ναών σύρονται πότε οι ιερείς των παλαιομερολογητών και πότε οι πολίτες οι ακολουθούνται στα πάτρια. Χθες εις τα εντάφτα πλημελιωδικείων εδικάζεται ο Συρθής εκεί κατ' εισήγηση της Αρχιεπισκοπής υπό των Επιτρόπων του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού εδεσιμότητα τους Βασίλειος Σακελαρόπουλος εκαλτεζών της Τρυπόλεως. Ο ιερεύς τούτος εκ των πρώτων πολεμίων της νεοτεριστικής μεταβολής του εκκλησιαστικού ημερολογίου και ο πρώτος υψώσας στη σημαία του σεβασμού των πατρίων παραδόσεων ως αμοιβήν της αιμονής του εις τους θεσμούς της εκκλησίας και της ευσεβίας του έσχε μία καταδίκη της Ιεράς Συνόδου προετών εις καθαίρεση. Τον καθήρισεν η Ιερά Σύνοδος διότι η θρησκευτική του συνείδηση του επέβαλε να εμείνει στους ιερούς κανόνες και τας παραδόσεις της Εκκλησίας και δεν ακολούθησε τον νεοτερισμό της διοικούς της Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος και τώρα αλλά ιδίως τότε εκτελούσε εισηγήσεις του Αρχιεπισκόπου έριπτε κάτω το Σύνταγμα και κανόνας και έκαμε καθαιρές ιερέων παλαιομερολογητών με την αυτήν ευκολία με την οποία έκαστος αρχιερεύς ευλογεί τους πέντε άρτους ή τον λαμβάνοντα από αυτόν αέρα ιερέα και ο Βασίλειος Σακελαρόπουλος διότι λειτουργεί με το παλαιόν ημερολόγιο εκρίθη απόβλητος της Εκκλησίας αλλοπιστός των κανόνων και των παραδόσεων τηρητής ιερεύ Βασίλειος Σακελαρόπουλος μη λαβούν υπόψη τι έκαμον την έκνομον ταύτην καθαίρεσιν εν τη πεπιθήσει ότι δεν είναι δύνατο Ιερά Σύνοδος για τούτο το λόγο να αφαιρέσει την ιεροσύνη υπήκον δε και εις την θέληση και την αξίωση των χριστιανών ή την εις τον οικολούθουν εξεκολούθη ιερουργών ανήκον δε εις τους ιερείς της εντάφτα ιδρυωμένης ελληνικής θρησκευτικής κοινότητας ελειτουργίες κάτως τακτικός των εντάφτα ιδιωτικών ναών της Αγίας Ελεούς και Μυστεωτόκου Κολονού. Ένθα ετέλουν ιεροτελεστίας ή παλαιομερολογείται. Επειδή δε πλησίων της Αγίας Ελεούς κείται ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, οι ιερείς του ναού αυτού και οι επίτροποι εκ πλεονεξίας διέβλεπον πλήθη κόσμου σύροντα εις την Αγία Ελεούσα και ενόμιζαν ότι έχανον τα συσπράξεις των, παρεπονέθησαν εις την Αρχιεπισκοπή ή της είχε πρόχειρον το μέσον της εξοντώσεως. Τους ανακοίνωσε ότι ο ιερέας Βασίλειος Σακελαρόπουλος είναι καθυρημένος, επομένως πρέπει να τον καταγγείλουν στον εισαγγελέα διότι
Γιατί νομίζετε, επί αντιποίηση αρχής, κατά τη σοφήν αντίληψη του Αρχιεπισκόπου υπ' αυτού καθαιρεθείς, διατί ούτων ασεβήν λόγων και εξεμπαθίας ιερεύς, είναι λαϊκός, άρα αντιποιείται αρχήν όταν ιερουργεί και πρέπει να κρεμαστεί ή να βασανιστεί κατά το παράδειγμα της Ιεράς Εξετάσεως. Μάρτυρες κατηγορίες για τη φοβεράν αυτήν και τρομεράν πράξη του ιερέως έχουν κληθεί τρεις επίτροποι του Ιερού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, των οποίων τα οικόπεδα κατεπάτησαν ο ιερέας Βασίλειος Ακελαρόπουλος δια της ευσεβίας του. Συνήγοροι του κατηγορουμένου ιερέως παρίστανται ο κύριος Γεώργιος Μπακόπουλος και ο πρώην βουλευτής Αρκαδίας και κτενάς πρώην νομάρχης. Μετά την εξέταση των τριών μαρτύρων εκλήθη ως μαρτυρευτικής κοινότητας παρέστηκε εις το δικαστήριο εξηγήσεις περί της ποιότητας του κατηγορουμένου ιερέως της ευσεβίας του και των θρησκευτικών του πεπιθήσεως και περί της ελλείψεως δολίας προαιρέσεως εις αυτών μη θέλοντα να ακολουθεί στη διοικούσαν εκκλησία τους νεωτερισμούς της και μη δεχομένη κατά συνείδηση ότι εθεωρείται ο καθηρημένος και ότι είχε να απολέσει το αξίωμα της ιεροσύνης. Εκλήθη κατόπιν ο ιερέας Βασίλειος Ακελαρόπουλος προς απολογία και εφθαρσός σε δήλωση των δικαστήριων ότι δεν ανήκει και δεν ακολουθεί την διοικούσαν εκκλησία διότι οι θρησκευτικές του πεπιθήσεις δεν του επιτρέπουν να παραβεί τους ιερούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις της εκκλησίας των οποίων παραδόσεων παράβαση να αποτελεί η εισαγωγή του νέου Γρηγοριανού ημερολογίου. Κατόπιν ο εισαγγελεύων αντιεισαγγελεύς κύριος Μεταξάς επετέθη λαύρος κατά του εδοσιμότατου ιερέως και διαφράσεων μη ακουωμένων συνήθως από ευαγγελικών βήμα εκάκησε τον ιερέα ονομάσας αυτόν ανάξιον και παρομοιώσας αυτόν με φωνέα ή με κλέπτη, ώστε συσχυρίζεται ότι δεν είχε δολίαν προαίρεση. Ηρωνευόμενος δε τα θρησκευτικά στάχα πεπιθήσεις του ιερέως, είπεν σε αυτόν ότι αν είχε πεπιθήσεις, δεν θα έπρεπε στο δικαστήριο να φέρει μάρτυρας υπερασπίσεως, αλλά έπρεπε να άρει τον σταυρόν και να υπάγει στη φυλακή. Επαράδοξα αυτή η δε του κυρίου αντιεισαγγελέως, εσχολιάζονται δυσμενέστατα υπό του ακροτηρίου το οποίο εντωμεταξύ είχε συμπυκνωθεί και κατακλείστησει στις αιθούσεις από απείρου πλήθους παλαιομερολογητών αναμενόντων εν αγωνίως την απόφαση του δικαστηρίου. Καθήν στιγμήν ο αντιεισαγγελεύς είπε στον κατηγορούμενο ότι έπρεπε να άρει το σταυρό του και να μεταβεί εις φυλακάς, ο κατηγορούμενος ιερεύς, όσης ήταν επιβλητικής φυσιογνωμίας, ύψωσε τη χείρα του και έδειξε την υπεράνω της έδρας κρεμασμένη εικόνα του Ιησού Χριστού, η χειρονομία αυτή του κατηγορουμένου. Κατηγορημένου σεβασμίου ιερέως, προξενεί βαθίαν εντύπωση. Ο κύριος αντιεισαγγελεύς τελευταίων είπεν ότι δεν πρέπει να ακούονται οι στινές ότι το δικαστήριο θεωρεί αιτή αυτή ή οικούστησαν περί πίστεως αρχών θρησκευτικών κτλ. Εδώ καταλαβαίνετε ότι αυτός ο αντιεισαγγελός μόνο μασόνος πρέπει να ήταν. Ήτα έλαβε το λόγο ο συνήγορος κύριος Κτενάς ώστις ανήρεσε κατά βάση την κατηγορία αποδείξας ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Προσήγαγε δε και απόφαση του δικαστηρίου του υπόλεως που δια την αυτήν αιτίαν εδικάστη ο αυτός ιερεύς και απειλάγει επίσης δε και απόφαση του εφετείου Αθηνών διείς απειλάγει ο έτερος ιερεύς κατηγορούμενος επίσης επί αντιποίηση αρχής και δια της οποίας επίσης ηθιώθη ούτως διέλυψη δολίας προαιρέσεως. Ακολούθως έλαβε το λόγο Γεώργιος Μπακόπουλος, ώστις αφού ανέπτυξεν ότι δεν υφίσταται δίκημα αντιποίησης αρχής επί του προκειμένου και ότι η καθαιρετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου δεν επικυρώθη όσο νόμος επιτάσσει από του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών, έστρεψε το λόγο επί των φράσεων του κυρίου Εισαγγελέως υπόν ότι ακριβώς επί τη αιδίωση του δικαστηρίου δεν έπρεπε να ακούονται θεωρία να τρέπουσε κατά την κοινή συνείδηση τη βάση ενός αδικήματος, διότι είπε ο κύριος Μπακόπουλος ουδεμία παράβαση ποινική δύναται να σταθεί αν δεν αναγνωρίζεται ως παράβαση του ποινικού νόμου και η αιμονή στας παραδόσεις της Εκκλησίας είναι η ωραιότερα πίστης
Είπε η αναγνωριζομένη υπό της κοινής συνειδήσεως η πίστη σε εκείνη ή της οδηγεί τους μάρτυρας της Εκκλησίας εις το μαρτύριο και το υποδρόμιο της Ρώμης χαίροντες ότι θυσιάζονται δια την πίστη του Χριστού. Το δικαστήριο μετά μακράν σύσκεψην εξέδω και την απόφασή του δις απείλαξε τον κατηγορούμενο ιερέα πάσης ποινής. Ζήτω η δικαιοσύνη, ζήτω η ορθοδοξία. Οικούστησαν εκοφαντικέ κραυγέ από το ακροατήριο. Ο απαλλαγής ιερεύς γίνεται αντικείμενο σεβασμού λατρείας του πλήθους. Κατά την έξοδο των δικηγόρων ακούστηκαν ζητοκραυγές. Ζήτω ο Μπακόπουλος, ζήτω η δικηγόρη της ορθοδοξίας, ζήτω ο Κτενάς. Και το πλήθος μετά από λίγη ώρα διαλύεται. Είναι άξιο να σημειωθεί ότι ο ιερέας Βασίλειος Ακελαρόπουλος είναι εγγονός του Δημητρίου Παπαδοπούλου, του ιερέως του Προεστού των Καλτεζών κατά τον αγώνα του 1821. Η στενική ανδέα αυτού του προσώπου του Παπαδοπούλου, άπαντες οι Προεστοί της Πελοποννήσου, δειπνίσαντες και προσευχηθέντες, μετέβησαν στη Μονή των Καλτεζών και μετά στην Θεία Λειτουργία, ορκίστησαν επί του Ιερού Ευαγγελίου και υπέγραψαν το πρώτο πρωτόκολλο φέρων την επιγραφή βασίλειων της Ελλάδος πριν ακόμη ανακηρυχθεί το ελληνικό βασίλειο. Στον πρωτοστάτη της Εθνογερσίας ιερέα Παπαδόπουλο εδόθη εντολή να αναλάβει την τροφοδοσία των στρατευμάτων των περιφερειών Μάνης, Μεσσηνίας και Αρκαδίας αρκετών τμήματων στρατού. Επειδή δε ούτως συρνήθη να δεχτεί μετά την έλευση του Όθωνος αμοιβήν, δια τας υπηρεσίας του εισήν αμοιβήν, προσεφέρθη η τότε κυβέρνηση και του εδόθη προς τιμήν ο τίτλος Σαχελάρ, τουρκική λέξη σημαίνουσα καλός τροφοδότης. Και έκτοτε ο Παπαδόπουλος ονομάστη Σακελάρης και Σακελαρόπουλη και κατόπιν η εγγονή αυτού σημειωτέων δε ότι η παλαιά οικία του Παπαδόπουλου όπου συνεδρίαζουν οι προεστοί των Καλτεζών παρέμεινε λίχνος εις τον ιερέα Βασίλειον Σακελαρόπουλο ή συν ούτως μέχρι σήμερον κατοικεί οικογενειακός ελθόν εσχάτους της Αθήνας ή να εκπεπιθήσεως υπηρετής θρησκευτικός παλαιμορολογήτας. Σκρίπ 2 Φεβρουαρίου 1930. Επίσης το 1932 δεν απέφυγε και πάλι τη σύλληψη. Εκτέλεσε πανηγυρικά θεία λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Μενίδη Αττικής. Έχοντας υπόψη τα όργανα του Μητροπολίου Παπαδοπούλου ότι ο παπάς των Καλτεζών δύσκολα κατέχει κάμπτεται στις διαταγές και στις φοβερές τους, κατά την περιφορά των Αγίων εικόνων δεν εκκινήθησαν. Το απόγευμα όμως της ιδίας ημέρας ο πατήρ Βασίλειος βρισκόταν σε φιλικό σπίτι που τον φιλοξενούσε. Τον συλλαμβάνουν και κατευθείαν τον μεταφέρουν στο τμήμα μεταγωγών στις παλιές πατρατώνες στο μοναστηράκι Αθηνών. Στις 7 δε Απριλίου του Ευαγγελισμού το Πάτριο Νερωτολόγιο του ιδίου έτους δικάζεται στο τριμελές πλημελιοδικείο με την νεοεφεύρετη πλέον κατηγορία της αντιποιήσεως αρχής. Το δε επίσημο όργανο της κοινότητας των Γόχ Αθηνών Κήρυξ των Γνησίων Κήρυξ των Χριστιανών με διευθυντή των Χριστιανών των Ορθοδόξων με διευθυντή τον αείμνηστο πατήρ Μάρκο Εμμανουήλ Χανιώτη εδημοσίευσε την αθωωτική απόφαση και σχολίασε αυτήν όπως στη συνέχεια αναδημοσιεύουν. Η ελληνική δικαιοσύνη αναγνωρίζει ότι οι ιερείς των ακολουθούντων των πάτριων της Ορθοδοξίας ημερολόγιος έχουν παν δικαίωμα να λειτουργούν ελευθέρως. Δημοσιεύουμε κατωτέρω την απόφαση του δικαστηρίου των εν Αθήνες πλημελιωδικών διήσει θεώθη ο ευδεσιμότατός μας ιερεύς Βασίλειος Σακελαρόπουλος κατηγορούμενος ότι λειτουργήσε με το Πάτριον Εορτολόγιον. Η απόφαση, αριθμός 4.826, το δικαστήριο, το εν Αθήνες πλημελιωδικών, επειδή εκ της αποδεικτικής διαδικασίας απεδείχθη ότι ο κατηγορούμενος ιερεύς κατά τον εν το κατηγορητηρίο χρόνο διετέλει καθηρημένος, ιερούργησε δε ον ούτως εν το ιερό ναό Μενιδίου, πλην απεδέχτη ότι ούτως από τις εποχής εκείνης και πρώτερον διετέλει θρησκευτικός λειτουργός της κοινότητας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών των ακολουθούντων των παλαιών ημερολόγιων παλαιομερολογητών του οποίου η δημοσία λατρεία και η τέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων
Δεν αντίκειται εις διάταξην τεινά το νόμο του συντάγματος, επομένως η από του κατηγορημένου τούτου τέλεση ιεροτελεστίας υπό τη αυτήν ιδιότητα δεν συνιστά κολάσιμον πράξη και δεν το λόγο τούτο να ανακηρυχθεί ατο Θεός. Δια ταύτα, κυρίς των κατηγορούμενων, Βασίλειον Σακελαρόπουλων, αθώων και καταδικάζει το δημόσιον στα έξοδα και τέλη. Αθήνετη 7η Απριλίου 1932, πρόεδρος Γάμας Κουρλέτης. Σημείωσης. Ο σεβάσμιος ούτως ιερεύς της κοινότητάς μας θέτων υπεράνω των ποταπών συμφερόντων την ευσέβεια και φοβούμενος περισσότερον το θέμα από τους ανθρώπους, ευθύς εξ αρχής από τις επαράτου επιβολής του παπικού ημερολογίου, ως αληθής λειτουργός του υψίστου και μέλος τίμιον του Προεσβυτερίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αντετάχθη κατά του κακοδόξου και σατανικού νεωτερισμού τούτου, δια την ενέργειά του αυτήν, την σύμφωνο προς την ιερατική του συνείδηση και η οποία ήτο η επιβεβλημένη επί αυτού του δοθέντος όρκου κατά την ώρα της χειροτονίας του υπό του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου των Νεωτεριστών κατεδικάστης καθαίρεση. Και δια τούτο, εν τη ανωτέρω αποφάση του εντάφτω πλημελιωδικείου, αναφέρεται το ζηλωτή τη ευσεβία, ούτω ιερεύς ω καθυρημένο. Αλλά όταν ο ιερεύς και το τέκνο τη Εκκλησία καταδικάζεται υπέρ τη ευσεβία, τότε η καταδίκη αυτή δεν είναι καταδίκη ενώπιον του Θεού, αλλά απέναντια σε όσα αποφαίνονται οι Άγιοι Πατέρες από τον Θεό, είναι έπαινο και ευλογία. Και Στέφανο, η δε καταδίκη, επιστρέφει στα σκεφαλά των παρανομούντων, οι οποίοι θησαυρίζουν την οργή του Κυρίου εν τη ημέρα καθήν, θα ευρεθώσει έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Τούτο έχοντες υπόψη οι ευσεβέστεροι των σεβασμίων αρχιερεύ, δεν εδίστασαν μέσα σε αυτά τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής να συγχαίρουν των προηρημένων εδεσιμότητα των Παπαβασίλη Σακελαρόπουλου, όπως και τους λοιπούς τους εμένοντας και αγωνιζομένους υπέρ της ευσεβίας, ευλαβεστά τους ιερείς μας. Η δε πανηγυρική αυτή αθώωση, πόσον ζωηρά παρουσιάζει σε όλους την αλήθεια ότι οι άνθρωποι της ημέρας, οσονδήποτε ισχυροί και αν είναι, δεν θα μπορέσουν ποτέ να σβήσουν το φως το οποίο προήλθε από του τάφου του νεκρών αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουδέν να συντρίψουν τους χριστιανούς οι οποίοι προς αυτό ατενίζουν και υπ' αυτού ως τέκνα της Εκκλησίας καταβγάζονται και αγωνίζονται εν αυτό και περιπατούν αρνούμενοι τα ασθενή του κόσμου στοιχεία και τιμωράν παρά Θεόν σοφία του αιώνος τούτου του πονηρού. Αριθμός φίλου 53 κάθετος 1932. Όταν τον Απρίλιο του 1941 κατέλαβαν την Ελλάδα οι Γερμανοί και στο κοντάρι της Γαλανόλευκης στην Ακρόπολη ανέβηκε ο Αγγελωτός Σταυρός, ο πατήρ Βασίλειος, σαν απόγονος των οπλαρχηγών του 1821, εδέχτη βαρύ χτύπημα. Από τότε έσβησε το χαμόγελό του και κάθε τόσο ψιθύριζε «Ατιμιούνι». Με την πίκρα αυτή, ο δυνατός και ατρόμητος πατήρ Βασίλειος, το Μάρτιο του 1942, αρρωσταίνει και από ουρία. Πέφτει στο κρεβάτι σε χρόνια δυστυχισμένα. Όλοι οι γιατροί που τον επισκέπτονται του συνιστούν αλλαγή κλίματος. Το χωριό του, οι Καρτέζες, θα ήταν ο καταλληλότερος τόπος. Ίσως εκεί να έβρισκε και καλύτερη τροφή στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Ο ακούραστος πατήρ Βασίλειος ούτε καν θέλει να το σκεφτεί. Ελπίζει ότι γρήγορα θα συνέλθει και θα συνεχίσει τον ιερό αγώνα κοντά στο ποιμνιό του που πραγματικά τον λάτρευε. Λίγο καιρό στις Καρτέζες και θα έβρισκε την υγεία του στις τόσες παρακλήσεις των πνευματικοπαίδων του και της οικογενείας του λύγησε και την εορτή της Ζωοδόχου πηγής του είπε «Ας πάει αύριο η Αρχοντία να πάρει άδεια από το Ιταλικό Φουραρχείο και ας πάω». Το ίδιο βράδυ αργά ζήτησε από την παπαδιά του που του παραστεκόταν με αφοσίωση «Παπαδιά, μάζεψε τα παιδιά να τους διαβάσω μια ευχή». Η παπαδιά συμμετριζωμένη την κούραση των παιδιών χωρίς να σκεφτεί ότι θα ήταν οι τελευταίες ώρες του, του απάντησε «Δεν τα λυπάσαι παπά μου που κοιμούνται και αύριο μέρα του Θεού είναι, ας έχουν την ευχή μου». Αναστέναξε τότε εκείνος και δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. Σαν ξημέρωσε η κόρη του η Αρχοντία έφυγε από το φουραρχείο με φόβο μήπως μετανιώσει ο πατέρας της, χωρίς να γνωρίζει ότι το θέλημα του Θεού ήταν αυτό που ο πατέρας της ήθελε. Πριν προλάβει να φτάσει στον προορισμό της, ένας λαχανιασμένος μικρός ο Ανθοπόλης, Λιανός,
Την έφτασε και της είπε να γυρίσει αμέσως σπίτι της. Ο πατέρας πατήρ Βασίλειος είχε κοιμηθεί εν Κυρίω 29 Μαρτίου 1942, Σάββατον της Διακαινησίου. Την επόμενη ημέρα ευδιαβάστη την εκρόσιμος ακολουθία στο σπίτι του. Παρευρέθησαν πολλοί ιερείς παρά τα δύσκολα χρόνια, πολλοί κόσμος παρακολούθησε την κηδεία του και το τίμιο λείψανό του εσήκωσαν όσα βαπτιστικά του βρέθηκαν εκεί. Ετάφη στον οικογενειακό του στάφο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου αργότερα φιλοξενήθη η πρεσβυτέρα του. Έχει και θα έχει πάντοτε ανάγκη η Ορθοδοξία μας από τέτοιους ήρωες ιερείς με θάρρος, πίστη, σθένος, αποφασιστικότητα και αρετή. Και ο πατήρ Βασίλειος τα συγκέντρωνε όλα αυτά. Ας έχουμε την ευχή του.